Πήγε κάποιος στο μαγαζί με όπλο, απείλησε, πήρε γρήγορα τα χρήματα. Η υπόθεση δεν κράτησε παραπάνω από 20 δευτερόλεπτα. Εξαφανίστηκε, ακούστηκαν 3 πυροβολισμοί. Αυτά προς το παρόν. Τα χρήματα βρέθηκαν. Ιστορίες. Τα χρήματα γύρισαν στο κατάστημα. Ναι. Πόσα ήταν? Όχι όλα. Αυτό επιτρέπει να. Πόσα λείπουν, τα μισά? Λείπουν αρκετά. Λείπουν 1-2 χιλιάρικα. Λένε ότι τα χρήματα που είχαν διερχόμενοι πολίτε από το σημείο τη συλλογή. Τα επιστρέψαν οι πολίτε. Τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα. Υπάρχουν και κάποιοι τραυματίε. Πώ το μαζί? Ό,τι ακούτε και εσεί. Δύο τρει άνθρωποι. Έχουν πυροβολήσει λοιπόν. Ένα υπάλληλο πυροβόλησε. Είναι με αίματα στην κρούζα του. Πόσα. Όχι, όχι, δεν είναι. Είμαστε εταιρεία που μετασκευάζει μελάνια και είναι μελάνια κόκκινη. Έχει πόλησε εδώ μέσα στο μαγαζί πυροβόλησε. Πυροβόλησε μία φορά στο κατάστημα και δύο στο. Και δύο βγαίνοντα. Προφανώς ήξερε ότι έχουμε τα μία. Έλληνας αυτός με ελληνικά καταλάβει. Τα χρήματα σου πω. Στα ελληνικά, έτσι καθαρά. Ναι, ναι. Αστυνομία. Ψηλός, κοντός, μια περιγραφή πριν. Μου έχουν πει ότι δεν έχουν. Αστυνομικοί δικοί φρουροί που υπάρχουν συνήθως υπήρχαν σήμερα στο σταθμό του μετρό. Σήμερα δεν υπήρχαν. Γενικά οι ειδικοί φρουροί δεν είναι καθημερινά, δεν τους βλέπουμε καθημερινά. Τους βλέπουμε ελάχιστες φορές και αυτό δεν ξέρω με ποιο πρόγραμμα βάσει του προγράμματος. Πάντως δεν υπάρχει κάτι να κάτι άλλο.